Επιστροφή εδώ και πάμε να καλωσορίσουμε τους πολιτικούς μας καλεσμένους. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τις τοποθετήσεις τους και τις απαντήσεις τους. Χάρης Γεωργιάδης, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, πρώην Υπουργός Οικονομικών. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαλαρέ. Καλό μεσημέρι. Και Ειρήνη Χαραλαμπίδου, βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Όχι, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Προείσταμε της ομάδας του ΑΚΕΛ στην Ελέγχου. Α, μάλιστα. Αναπληρώτρια πρόεδρος ήμουν. Προηγούμενη θητεία. Παρόλο που θα ήταν ιδανική θέση για την Ειρήνη. Ιδανική, ασκεί έλεγχο επί παντός. Ναι. Ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα, που δεν είναι οι άλλοι που μου την στέρισαν. Λοιπόν, δεν θα λύσουμε αυτά τα ενδοοικογενειακά τώρα. Πάμε στα, ναι, πάμε στα μεγάλα ζητήματα. Μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την κυρία Χαραλαμπίδου, κύριε Γεωργιάδη. Έχουμε την απόλυση του Γενικού Ελεγκτή, του Οδυσσέα Μιχαήλη. Είστε ένας άνθρωπος, κυρία Χαραλαμπίδου, ο οποίος υποστηρίζεται μέχρι κεραίας τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Τον τρόπο του, τον αγώνα του που διατείνεται ότι κάνει, την μέθοδο ελέγχου του. Θέλω να ακούσω την πρώτη σας αντίδραση. Ότι το σύστημα συνασπίστηκε για να καρατομήσει έναν άνθρωπο που αποτελούσε την αιχμή του δόρατος κατά της διαφθοράς. Και οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για την πάταξη της διαφθοράς από αυτή την απόφαση, δεδομένου ότι ένα μήνυμα πέρασε με την απόφαση του δικαστηρίου. Ότι αυτοί οι οποίοι είναι υπό αμφισβήτηση από τον λαό, είναι πανίσχυροι να καρατομήσουν και να φημώσουν όποιον ήδη αποφασίσουν για να ενισχύσουν τις δικές τους εξουσίες. Η απόφαση του δικαστηρίου καθιστά τη μεταρρύθμιση για την οποία κάποιοι από εμάς αγωνιζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υψής της σημασίας και αναγκαία περισσότερον παρά ποτέ. Και θέλω να μιλήσω με γεγονότα. Και θα ξεκινήσω από τη δήλωση του Προέδρου της προάλλες. Θυμίστε τη μεταρρύθμιση. Αναθεώρησης του συντάγματος. Για την νομική υπηρεσία εννοείται. Και για την νομική υπηρεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η Κύπρος έγινε Μεξικό και προσπαθούσε να μας πείσει ότι η δική του κυβέρνηση θα την αντιμετωπίσει, ναι, τη διαφθορά. Αυτόν είναι θράσος και είναι πρόκληση στην νοημοσύνη του κάθε Κύπριου πολίτη. Ποιος έκανε Μεξικό την Κύπρο? Ήταν μέλος της κυβέρνησης που διέσυρε την Κύπρο στο εξωτερικό με τα χρυσά διαβατήρια ο κύριος Χριστοδουλίδης? Μίλησε ποτέ ή έπαιζε το παιχνίδι της κυβέρνησης? Ποιος αντιτάχθηκε σε πάρα πολλά θέματα και ενημέρωσε το κοινοβούλιο? Τεκμηριωμένα ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Συνεπώς, νομίζω ότι οι Κύπροι δεν είναι ηλίθιοι. Καταλαβαίνουν ποιοι τους εμπέζουν πολιτικά και ποιοι δεν τους εμπέζουν. Και θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Μιχαηλίδης ακούμπησε τη σφικοφωλιά και είχε το θάρρος να καταγράφει. Πρέπει να πω ότι και εγώ πολλές φορές διαφώνησα. Ναι. Με το ύφος ή τον τρόπο. Η ουσία όμως είναι ότι χωρίς τον Οδυσσέα δεν θα τεκμηριώνονταν γεγονότα, γιατί εμείς ως Βουλή, ως Κοινοβούλιο, δεν έχουμε πρόσβαση, κύριε Μιχάλαρε, σε πληροφόρηση. Από το σκεπτικό του δικαστηρίου δεν κρατάτε ούτε λέξη, κυρία Χαραλαμπίδου? Ναι, κράτησα ότι δεν ήθελαν να εξετάσουν τις σύγκρουσες συμφέροντος του εισαγγελέα που αποφάσισαν ότι ήταν ο πλέον αρμόδιος ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Αναστασιάδη να αναλάβει τη διαχείριση των θέμα των χρυσών διαβατηρίων. Από την αιτιολόγηση για την απόφαση, δεν για πάψη. Δεν προλάβαμε να τη δούμε λεπτομερώς την απόφαση, κύριε Μιχαλάρε. Ναι. Αλλά θέλω να πω κάτι. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι, και μετά πάμε στον γιατί κύριο ο κύριος Μιχαηλίδης ήταν χρήσιμος. Όταν ο κύριος Μιχαηλίδης φώναζε για το τεράστιο σκάνδαλο του Βασιλικού, που μόλις πρόσφατα η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ψέλησε ότι πρόκειται για σκάνδαλο, ενώ για 1,5 χρόνο το συγκάλυπτε, στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, γιατί ήταν στενός μας συνεργάτης ο κύριος Μιχαηλίδης, προσπάθησαν να τον στριμώξουν συνάδελφοι με πολύ άσχημο τρόπο και ειρωνικό τρόπο. Ευτυχώς τα πρακτικά μένουν και ναι, είναι καταγεγραμμένα όλα. Μία εβδομάδα μετά ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις έρευνες για το συγκεκριμένο ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τα κονδύλια της πίσω. Χθες ο Υπουργός Οικονομικών τι είπε? Ανησυχεί. Ναι. Για τα 600 εκατομμύρια που θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει για το θέμα του Βασιλικού. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τα είχε όλα καταγεγραμμένα. Μάλιστα. Και για όλα προειδοποιούσε. Το δεύτερο που θέλω να πω. Ναι. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα και πρόεδρευα της Ελέγχου τότε, το θέμα του Αναστασιάδη και των ταξιδιών στις Σεϊχέλες και του Σαουδάραβα. Αρνήθηκε ο Νίκος ο Νουρής ενώπιον της Επιτροπής ότι έγινε δεύτερο ταξίδι. Εγώ ως προεδρεύουσα της Επιτροπής του έδωσα χρόνο να το εξακριβώσει, ναι, και είπε όχι, δεν χρειάζεται, δεν έγινε δεύτερο ταξίδι. Ήταν απόλυτο. Και μετά, χάρη στις προσπάθειες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ακολούθησε τα επιδόματα
των αστυνομικών του Αναστασιάδη, τεκμηριώθηκε το δεύτερο ταξίδι. Χωρίς Οδυσσέα Μιχαηλίδη, που ήταν η αιχμή του δόρατος στην πάταξη της διαφθοράς, επέρχεται συσκότηση, γιατί είδαμε πως εργάζονται όλοι. Ευχαριστώ. Με πορίσματα μαυρισμένα, με νόλε προσέκουι, δεν δίνουν εξηγήσεις για τις αποφάσεις τους σε κανέναν. Και αυτή θα είναι η επόμενη μέρα για την Κύπρο. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Πάμε στον κύριο Χάρη Γεωργιάδη. Περιμένουμε και τη δική σας αντίδραση με πολύ ενδιαφέρον, διότι ήσασταν μέλος κυβέρνησης Αναστασιάδη, την οποία κατηγορεί ο κύριος Μιχαηλίδης, έτσι, και μαζί με αυτή την κυβέρνηση. Αλλά ήσασταν και ένας υπουργός που είχε ασκήσει έλεγχο η ελεγκτική υπηρεσία στο Υπουργείο του. Πάμε. Κύριε Μιχαηλίδη, τώρα κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο μου, τηλεφώνησε ένας συνάδελφος σας. Έτσι, για να πάρει ένα off the record σχόλιο και μου είπε ότι πρέπει να νιώθεις δικαιωμένος. Αυτή ήταν η άποψη του συναδέλφου σας, ναι, για την απόφαση. Γιατί όμως, τι σκέφτηκε ο συνάδελφος? Περίπου για αυτό που έχετε πει, ότι επειδή ως και ως υπουργός πολλά από αυτά που το δικαστήριο διαπίστωσε, τα βιώσαμε. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι πως με κανένα τρόπο δεν νιώθω την παραμικρή δικαίωση. Τι νιώθετε αυτή τη στιγμή? Όταν κύριε Μιχαλάρα, είσαι ήσυχος με την συνείδησή σου, δεν έχεις τέτοια αισθήματα ρεβανσισμού, δικαίωσης, δεν τα χρειάζεσαι. Και αν υπάρχει κάτι που νιώθω, αφού μιλάμε για συναισθήματα, είναι λύπη. Είναι λύπη επειδή ένας άνθρωπος που διορίστηκε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, Δημοκρατικού Συναγερμού. Ένας άνθρωπος για τον οποίο ο πρόεδρος Αναστασιάδης έλαβε καλές συστάσεις, δεν τον ήξερε ιδιαίτερα ο ίδιος, αλλά έλαβε καλές συστάσεις, τον διόρισε σε μια θέση ευθύνης, δυστυχώς εκείνη η επιλογή του πρόεδρου Αναστασιάδη, της κυβέρνησης του ουσιαστικά, με απόφαση του δικαστηρίου, με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, με ομόφωνη απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, κρίθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και ούτε και εγώ διάβασα τις 200 σελίδες της απόφασης, αλλά διάβασα τις επικεφαλίδες της απόφασης. Και δυστυχώς είναι συντριπτικές. Και επαναλαμβάνω, δεν επιχαίρω, δεν νιώθω δικαίωση επειδή είχαμε τις διαφωνίες μας με τον, ναι, με τον ελεγκτή. Εγώ λυπούμαι που μια επιλογή, που ήταν και επιλογή της δικής μας διακυβέρνησης, κρίθηκε από το ανώτατο ότι με αυτόν τον τρόπο ελειτουργήσε. Να πω και το εξής. Η κυρία Χαραλαμπίδου έχει κάθε δικαίωμα να έχει αυτή την άποψη. Η κυρία Χαραλαμπίδου είναι πολιτικός, είναι βουλευτής. Έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί ότι επέρχεται το σκότος τώρα που φεύγει ο ελεγκτής. Έχει το δικαίωμα, το δημοκρατικό δικαίωμα να νομίζει ότι υπάρχουν κάποιοι εκλεκτοί που είναι οι δυνάμεις του φωτός έναντι των δυνάμεων του σκότους. Ναι. Δεν το λέω ειρωνικά. Έχει δικαίωμα επειδή είναι πολιτικός, πολιτικό πρόσωπο, είναι βουλευτής. Έτσι μπορεί, είναι επιλογή του πώς, μάλιστα, ναι, του πώς λειτουργείς στην πολιτική. Αυτό που θέλω να υποδείξω είναι πως άλλο ο πολιτικός λόγος, η πολιτική πράξη, η πολιτική θέση και άλλο ο ρόλος του ανεξάρτητου και αντικειμενικού ελεγκτή. Και αυτό που το δικαστήριο, η κυβέρνηση, αυτό που το δικαστήριο ομόφωνα διαπίστωση είναι πως ο συγκεκριμένος ελεγκτής δεν λειτουργήσε με την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία που υποχρεούται όποιος υπηρετεί σε αυτή τη θέση να την έχει. Να σας ρωτήσω αν κάτι. Θέλει να το πω εντελώς ομά, επειδή κάνατε το υπονοούμενο, το θέσατε, ναι, για την πολιτική... Καλά, όλος ο κόσμος το συζητά. Να το πω ευθέως, κύριε Μιχαλάρε. Έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει εκλογές, να αναλάβει εκλελεγμένη πολιτιακή θέση, ναι, και να λέει ό,τι θέλει. Όπως κάνει η κυρία Χαραλαμπίδου, όπως κάνω και εγώ. Ναι. Έχει κάθε δικαίωμα. Όποιος και αν είναι ο ελεγκτής, δεν έχει το ίδιο δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως ένας πολιτικός ή
αναλόγως της άποψης που ο καθένας μπορεί να έχει ως ένας πολιτικός ή ως ένας πολιτικάνθης, θέλω να σας ρωτήσω ως ένας καλός πολιτικός ή ως ένας δημαγωγός. Αυτά είναι στο επίπεδο της πολιτικής. Δεν πρέπει να υπησέρχονται σε ρόλους θεσμικούς. Στη δημόσια υπηρεσία λέτε. Βεβαίως, ειδικά σε τέτοιο ρόλο και ολοκληρώνω συμφωνώντας σε κάτι. Επειδή γι' αυτό ρώτησα και τη διευκρίνηση από την κυρία Χαραλαμπίδου. Για μας, για το πολιτικό σύστημα τώρα, για τη Βουλή, είναι μονόδρομος η συνταγματική αναθεώρηση. Και εγώ θα έλεγα και για την νομική και για την ελεγκτική υπηρεσία. Όχι στη βάση προτιμήσεων, επειδή είναι φίλος μας σήμερα ο εισαγγελέας, δεν αγγίζουμε τον εισαγγελέα. Ή επειδή είναι φίλος μας σήμερα ο ελεγκτής, δεν τον αγγίζουμε. Θεσμικά. Μάλιστα. Ασχέτως ποιοι υπηρετούν σήμερα, ποιοι υπηρετούσαν χθες. Πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση, λέτε, θεσμικά. Κύριε Μιχαλάρη, όταν το ανώτατο δικαστήριο ομόφωνα διαπιστώνει ότι μπορούν να εκδηλωθούν τέτοιες συμπεριφορές, έχουμε υποχρέωση, επειδή εγώ το ερμηνεύω και ως θεσμική αδυναμία. Θεσμική αδυναμία, έχουμε υποχρέωση νούσιμα νυφάλια να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Γι' αυτό ρώτησα την κυρία Χαραλαμπίδου τι ακριβώς εννοεί η εξυγχρονισμός. Να σας ρωτήσω κάτι και μετά πάμε στην κυρία Χαραλαμπίδου. Ναι, εσείς ως Χάρης Γεωργιάδης συμφωνείτε με τον ισχυρισμό ότι είναι σαν να μην έκανε τίποτα σωστό, σαν ήταν ο χειρότερος υπάλληλος από το 1960. Δεν ήταν πουθενά χρήσιμος ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Την εμπειρία σας, σας φάνηκε ποτέ χρήσιμος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης? Εγώ μπορώ να σας πω και το εξής. Όταν διορίστηκε πριν από 10 χρόνια, έτυχε να τον συναντήσω μπορεί την ίδια μέρα ή την επομένη, όταν ανακοινώθηκε ο διορισμός του. Αυτό που του είπα είναι ότι θεωρώ πως η ελεγκτική υπηρεσία που έχει πόσους, 250-300 άτομα προσωπικό, βεβαίως και έχει πολύ σοβαρό ρόλο να επιτελέσει και για το Υπουργείο Οικονομικών είναι σύμμαχος εκφύσεως η ελεγκτική υπηρεσία. Άρα δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη συζήτηση, αυτό που μου λέτε, είναι λάθος. Είναι λάθος έτσι να τίθεται. Μα 10 διαφορετικούς υπουργούς, θα πάρω 10 διαφορετικές απαντήσεις. Μια υπηρεσία που, στην οποία έχει η πολιτεία δώσει έτσι πόρους. Έτσι θα πρέπει να είναι, δεν είναι έχει έτσι. Έχει 250-300 άτομα, βεβαίως έχει ρόλο, βεβαίως έκανε και σωστά. Ελέγχθηκε από το δικαστήριο το ανώτατο, ο επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας, εάν λειτουργήσε με τρόπο συμβατό, με τα καθήκοντα, με τους νόμους και με το Σύνταγμα. Ευχαριστώ. Και η θέση, όχι δική μου, του δικαστηρίου, είναι πως η συμπεριφορά του δεν είχε, όταν το δικαστήριο διαπιστώνει με αυτό τον τρόπο, ξεκάθαρο, ανάρμοση συμπεριφορά, σημαίνει πως ασχέτως της καλής δουλειάς που μπορεί να κάνει και ελπίζω να συνεχίσει να κάνει αυτό το τμήμα της κυβέρνησης, ο συγκεκριμένος κρίθηκε από το δικαστήριο ως κατάλληλος. Από τα όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, έχω την εντύπωση ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι απόλυτα ικανοποιημένος με την απόφαση του δικαστηρίου. Θέλω να πω κάτι όμως και να θυμίσω στον κύριο Γεωργιάδη. Ήμουν ο άνθρωπος που κάλεσα την Γκρέκο στην Κύπρο όταν ξέσπασε το μεγάλο σκάνδαλο με τους δικαστές. Και τότε ήρθε η Γκρέκο και σε 15 μέρες και στην Επιτροπή Θεσμών και έδωσε και δημοσιογραφική διάσκεψη, δικαίωσε πλήρως τις καταγγελίες μου, όπως εκφράστηκαν μέσα από μία τετρασέλιδη έκθεση, και από τότε εξαναγκάστηκαν οι δικαστές να κάνουν πάρα πολλές αλλαγές. Και είναι καιρός σε αυτόν τον τόπο, αφού μιλούμε για αναθεώρηση, να δούμε και το θέμα των δικαστών. Δεν υπάρχει Όλυμπος για να υπάρχουν κάποιοι στο απειρόβλητο. Και αυτή τη στιγμή οι δικαστές είναι όλοι στο απειρόβλητο. Είτε πρόκειται για αποκοπές μισθών. Όλος ο λαός υπέφερε το 2013, οι δικαστές στο απειρόβλητο. Είναι καιρός να δούμε και αυτά τα θέματα. Όταν μιλούμε για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει όλα να μπουν κάτω στο τραπέζι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Αναστασιάδης διόρισε και το Ρίκο Ερωτοκρήτου. Και κατηγορήσαν το Ρίκο Ερωτοκρήτου για ανάρμοστη συμπεριφορά, που καταδικάστηκε για θέματα διαφθοράς, και κατηγόρησαν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ποιος είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης? Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι ο άνθρωπος που υπερασπίστηκε με κάθε κόστος το συμφέρον του Κύπριου πολίτη. Είναι ο άνθρωπος που εκεί που μπορούσε να υπάρξει συσκότηση
και να αποκριβούν πληροφορίες, όπως παραδείγματα που έφερα πριν. Γιατί όταν πολιτικές δυνάμεις θριαμβολογούσαν για το βασιλικό, είναι ο Οδυσσέας Μιχαλίδης που μας είπε την αλήθεια και τώρα πληρώνουμε 600 εκατομμύρια. Όταν ο κύριος Αναστασιάδης πήγαινε ερχόταν στις Σεϊχέλες και έκλεινε ντίαλς με τους Σαουδάραβες, είναι ο Οδυσσέας Μιχαλίδης που διέψευσε τον υπουργό του στην Επιτροπή Ελέγχου. Κανένα σύστημα, κύριε Μιχάλαρε, δεν θέλει έναν Οδυσσέα Μιχαλίδη. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Λεπτό, και, να πάω και ένα βήμα παρακάτω. Με το συνεργατισμό. Θα το ρωτήσω σε λίγο, ναι. Θέλετε να σας υπενθυμίσω ότι η πρόσβαση του Οδυσσέα Μιχαλίδη, διότι είχε και το διαχειριστικό και τον οικονομικό έλεγχο του συνεργατισμού, οπότε έβλεπε ποιοι πολιτικοί ήταν ασυνεπείς με τα δάνεια τους, ποιοι οφείλαν χωρίς να δίνουν δόσεις, ενόχλησε πολλούς τότε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός Προεξάρχοντος και κάποιοι άλλοι ακολούθησαν μετά, ήθελαν να του αφαιρέσουν τον οικονομικό έλεγχο για να μην τα βλέπει αυτά. Λοιπόν, συνεπώς, ο Οδυσσέας Μιχαλίδης ήταν κακόν αγκάθι και για τα κόμματα, όχι μόνο για την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Και είναι από τότε που άρχισε το ελεκτικό συμβούλιο μεταξύ των κομμάτων εντός κοινοβουλίου. Να θέσω μια εύλογη ερώτηση όμως. Θέλω να τη θέσω, κυρία Χαραλαμπίδου. Ωραία. Το αίσθημα είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι. Αν όχι η δικαιοσύνη, τότε ποιος θα κρίνει τους θεσμούς? Και το ερώτημα είναι, για να το προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω, αν πρέπει ή δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε την κυπριακή δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει έναν τεράστιο πλήγμα στη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Τρεις εκθέσεις διεθνών οργανισμών, rule of law, Γκρέκο, κράτος δικαίου, είναι κάθετοι για τα θέματα της νομικής υπηρεσίας και εγκομιάζουν τη δράση της ελεκτικής υπηρεσίας. Συνεπώς, κύριε Μιχάλαρε, όταν αυτή τη στιγμή μόνο στην Κύπρο είχαμε πρόβλημα από τη δράση της ελεκτικής υπηρεσίας, πρέπει να προβληματιστούμε για το τι συμβαίνει την επόμενη ημέρα. Και να πω το... Να ανοίξει ζήτημα εμπιστοσύνης της δικαιοσύνης. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλούμε για θεσμική διαφθορά. Ρωτώ, να ανοίξει ζήτημα μιλούμε... αφορμής. Το θέμα των μεταρρυθμίσεων του συντάγματος, ναι, πρέπει να τεθούν και τα θέματα της δικαστικής εξουσίας. Μάλιστα. Δεν γίνεται να αναγνωρίζουμε απόλυτες εξουσίες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον γενικό ελεκτή. Σε ποιον κράτος του κόσμου σας προκαλώ να μου πείτε, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μπορεί ανέλεκτα να αναστέλει ποινικές διώξεις και να γίνεται ανεκτό? Και πρέπει να σας πω ότι το νομοτεχνικό έλεγχο για τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση είναι αυτοί που θα τα κάνουν, αυτοί που διαφωνούν. Ο Γενικός Εισαγγελέας κατηγόρησε ενός αιμονικούς αυτούς που θέλουν ξεκινάει να ο διαχωρισμός αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι ξεκινάει με πολιτική πρωτοβουλία. Είναι η τελική μου τοποθέτηση? Όχι, θα έχετε άλλη μία. Βάλτε όμως μία ανατελεία να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό και αίριο το ερώτημα σας. Και δεν το απάντησε, κύριε Χαραλαμπίδου. Σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου? Δηλαδή, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Την απόφαση του δικαστηρίου, ασχέτως άποψης του κάθε ενός από εμάς, την σεβόμαστε? Στην πράξη δεν υπάρχει επιλογή αμφισβήτησης αυτή τη στιγμή. Κύριε Μιχάλα, έφεση δεν μπορεί να ασκηθεί σε αυτήν. Κοιτάξτε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει έφεση. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Ο κύριος Σάντης πριν από 10 χρόνια υπήρξε ξανά απόφαση δικαστηρίου. Όχι απόφαση δική μου ή δική σας των μέσων ενημέρωσης που και εμείς οι πολιτικοί και εσείς οι δημοσιογράφοι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, να ανοίγουμε το στόμα μας, σωστό, να δικάζουμε, να καταδικάζουμε. Έχουμε κάθε δικαίωμα. Τα δικαστήρια είναι αυτά που τελικά έχουν τον λόγο να κρίνουν στην πράξη. Πριν από 10 χρόνια κάποιοι καταδικάστηκαν για διαπλοκή και διαφθορά στελέχη κομμάτων. Και δεν έγινε από όλους σεβαστή εκείνη η απόφαση, επειδή όταν διαδηλώνεις έξω από το δικαστήριο κατά της απόφασης ενός δικαστηρίου για πράξη διαφθοράς και διαπλοκής, πού είναι τον σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Έτσι και σήμερα... Δεν θα ποινικοποιήσουμε, έτσι και σήμερα, δεν θα ποινικοποιήσουμε, ούτε θα ενοχοποιήσουμε τη διαμαρτυρία. Κοίτα, κύριε Μιχάλαρε, είναι πολύ συγκεκριμένα τα λόγια μου και δεν... Αυτό λέω όμως, είναι πολύ συγκεκριμένα... Είναι μια πολιτική θέση διαδήλωση, ακόμα και απέναντι στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το ερώτημα σας ήταν ξεκάθαρο. Ήταν. Εγώ μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση. Όποια και να ήταν η απόφαση του δικαστηρίου, έπρεπε και πρέπει να είναι σεβαστή. Μάλιστα, αν ήταν διαφορετική η απόφαση του δικαστηρίου,
Νομίζω ξέρουμε πολύ καλά πως κάποιοι θα ετοίμαζαν τα μαχαίρια και θα ζητούσαν παρετήσεις και κεφάλια. Εγώ, σεβόμενος την διαδικασία του δικαστηρίου, την δικαιοσύνη, δεν κάνω κάτι τέτοιο. Δεν καλώ σε παρέτηση όσους εμφανίστηκαν στο δικαστήριο για να υπερασπίσουν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μάλιστα. Θα ήταν σφάλμα, θα ήταν ασέβεια δική μου προς τον θεσμό της δικαιοσύνης, τον οποίο πρέπει να διαφυλάξουν. Μάλιστα. Θα ήταν πολιτικοποίηση. Είναι ένα αυτό που έχετε πει, να μην φτάσουμε στο σημείο να απαγορεύεται η αντίθετη άποψη. Από πού και ως πού. Βλέπετε κάτι τέτοιο. Αλλά είναι... Ο κ. Μιχαηλίδης το είπε ευθαρσώς. Σαφώς το είπε. Αλλά είναι εξίσου επικίνδυνο να πολιτικοποιήσουμε και να ρίξουμε στην δίνη της δημαγωγίας και την δικαιοσύνη. Και το λέω ξανά. Εμείς ούτε επιχαίρουμε, ούτε αντιδρούμε. Σεβόμαστε Μάλιστα. την απόφαση του δικαστηρίου. Για μένα είναι και προχωρούμε, κοιτάζοντας την επόμενη μέρα, θεωρούμε ως υποχρέωση μας και περιμένουμε από την κυβέρνηση χωρίς καθυστέρηση να φέρει τις προτάσεις της για τον θεσμικό εξυγχρονισμό Μάλιστα. που να αγγίζουν και την ελεγκτική και την νομική Ευχαριστώ υπηρεσία. Πολύ. Αυτή θα ήταν η σωστή αντίδραση. Όχι να στήσουμε ένα παιχνίδι δημαγωγίας επειδή θέλουμε να κάνουμε κόμμα. Δικαίωμα που θέλει Μιχάλα, να κάνει κόμμα. Άρχισε ο συναγερμός και φοβάται πιθανότητα εγκίνησης Οδυσσέα Μιχαηλίδη, πράγμα που θα ροκανίσει τα ποσοστά. Καλά, γιατί να φοβάται ο συναγερμός και όχι το ενδεχόμενο. Λοιπόν, γιατί να φοβάται ο συναγερμός και όχι το ΑΚΕΛ. Άκουσα να δηλώσει ικανοποίηση από την απόφαση να αποσυναγερμοστεί το ΑΚΕΛ. Να ρωτήσω, έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο κίνησης Οδυσσέα Μιχαηλίδη? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά κύριε Μιχάλα, θέλω να πω το εξής. Ποιος είπε ότι η Κύπρος έγινε Μεξικό? Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξέρουμε λοιπόν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Κεντρικής Λατινικής Αμερικής πώς λειτουργούν όλα, από τα δικαστήρια μέχρι τους υπόλοιπους θεσμούς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για Μεξικό και το παραλλήλησε με την Κύπρο. Όχι, Ειρήνη Χαραλαμπή. Κύριε Χρέμι, εσείς. Ο πρόεδρος είπε αυτό που είπε και συμφωνώ ότι ήταν ατυχέστατη η αναφορά του. Εσείς θεωρείτε ότι τα δικαστήρια στην Κύπρο λειτουργούν όπως το Μεξικό? Η θέση μου είναι σαφής. Η απόφαση του Κυπριακού Δικαστηρίου, του Ανώτατου Συνταγματικού, το οποίο δεν μπορεί να εφεσιβληθεί, δεν μπορεί να πάει σε άλλον ανώτατο σώμα. Είναι πολλές φορές που τα δικαστήρια σε εφέσεις άλλαξαν αποφάσεις ή καταδικάστηκαν από το ΕΔΑΔ για τις πρωταρχικές στο ανώτατο αποφάσεις. Επίπεδο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, για τις πρωταρχικές αποφάσεις. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σάντης εξαιρέθηκε, ο οποίος ήταν έμπειρος δικαστής και ο οποίος επέλεξε, πιστεύω, για λόγους που άλλοι δύο δεν επέλεξαν να εξαιρεθούν, να εξαιρεθεί. Λοιπόν, συνεπώς θεωρώ και το λέω ευθαρσώς, αυτή η απόφαση θα είναι καταστροφική και θα έχει συνέπειες ολέθριες για την πάταξη της διαφθοράς. Και ολοκληρώστε. Και ολοκληρώνω με το εξής. Εκεί που το κατεστημένο επιβάλλει τη φήμωση, ξεκινά η βούληση του λαού, κύριε Μιχάλαρε. Και με αυτό θα έχουν, και αυτό θα έχουν να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Γιατί, προοικονομείτε λαϊκές αντιδράσεις αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, ήμουν, κύριε Μιχάλαρε, στην Επιτροπή Ελέγχου Προοδυσσέα Μιχαηλίδη. Ξέρετε τι γινόταν? Έβγαιναν οι εκθέσεις, έμπαιναν στα συρτάρια, τέλος του χρόνου μαθαίναμε, δεν μαθαίναμε, κάτω από 200 σελίδες, ενώ τώρα υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει λογοδοσία. Ο κύριος Μιχαηλίδης άλλαξε το σύστημα, όλο το σύστημα της ελεκτικής υπηρεσίας, Μάλιστα. με στόχων που αναγνωρίζεται Ευχαριστώ. Και από διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Για τη διαφάνεια και Απλώς για να μην το αφήσουμε να πέσει κάτω με ένα ναι ή με ένα όχι. Προοικονομείτε λαϊκή αντίδραση αυτή τη στιγμή με αυτό που είπατε? Το είπα και θα έρθει η ώρα που θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Αλλά όταν επιβάλλεται η φήμωση από το σύστημα το οποίο αμφισβητείται, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις και είναι η θέση της νομικής υπηρεσίας στη συνείδηση του κόσμου. Βλέπετε τις δημοσκοπήσεις τι λένε για την κυβέρνηση. Άρα όταν ο κόσμος, όταν ο λαός φτάσει στα όρια του, τότε όλες αυτές οι προσπάθειες φήμωσης ενισχύουν Μάλιστα. την βούληση του Ευχαριστώ λαού. Πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδου. Ολοκληρώνουμε με εσάς. Με αυτά που ακούω, πραγματικά είναι, με αφήνουν έκπληκτο. Το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο θα νιώσει την οργή του λαού? Αυτό θέλει να πει, κύριε Χαραλαμπίδου? Αυτό μας λέει?
Ελπίζω να μην κατάλαβα σωστά. Μπορείτε να δίνετε ό,τι ερμηνεία θέλετε. Πραγματικά ελπίζω να μην κατάλαβα σωστά, επειδή δεν είναι ένα. Εγώ δεν μίλησα για δικαστήριο. Δεν είναι. Και εννοούσα τι πολιτικέ δυνάμει. Μα είναι το δικαστήριο που υπερασπίζονται. Μα δεν είναι, αυτή δεν την είναι οι πολιτικέ δυνάμει. Δεν είναι πολιτικέ δυνάμει. Δεν είναι η Βουλή. Ποιο διορίζει το δικαστήριο, δεν είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη που διόρισε το δικαστήριο. Είναι μια πλειοψηφία. Είναι ανάρμοστη. Αν αμφισβητείτε, αν φτάσαμε στο σημείο να αμφισβητείτε. Ποιο του διόρισε, κύριε. Όπως έγινε πριν 10 χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη, ποιο του διόρισε, είναι ο κύριο Αναστασιάδη. Όπως έγινε πριν 10 χρόνια. Ποιο του διόρισε, κύριε Γεωργιάδη. Ποιο του διόρισε η κυβέρνηση. Αφήστε τον άλλο πλήρω. Αμφισβητείτε την δικαιοσύνη, αυτό κάνετε. Του διόρισε η κυβέρνηση. Μα και τον κύριο Μιχαηλίδιο ο Νίκο Αναστασιάδη τον εδιόρισε. Το μόνο λάθος. Κοιτάξτε, αν θέλουν να κάνουν κόμμα, έχουν κάθε δικαίωμα. Τρέμουν την ιδέα. Ο κύριος Μιχαηλίδης, η κυρία Χαραλαμπίδου. Δεν το έχετε αποκλείσει. Η οποία αντιλαμβάνομαι από το ΑΚΕΛ ό,τι είχε να πάρει, πήρε. Και δεν με αφορούν τα σοκομματικά. Μην λέτε πήρε. Πρόσφερε η κυρία Χαραλαμπίδου, κύριε Γεωργιάδη. Πρόσφερε. Γιατί εγώ δεν έχω την κομματική λογική όπως εσείς. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι κάποιοι. Με τον Μανδύα και ολοκληρώνουμε με αυτό. Του δίθεν ανεξάρτητου ελεγκτή. Του δίθεν ανεξάρτητου και αντικειμενικού ελεγκτή να κάνουν πολιτική. Αυτό είναι που δεν αντιλήφθηκε, θεωρώ, και ο κύριος Μιχαηλίδης. Άρχισε να τους τρομάζει επόμενη μέρα, κύριε Μιχαλάρη. Τώρα που δεν έχει τον Μανδύα του ελεγκτή και είναι ένας πολίτης. Ένιωσε ελεύθερος πάντως ο κύριος Μιχαηλίδης και το είπε ευθαρσός. Νιώθω ελεύθερος και τώρα και την ελευθερία και το δικαίωμα να μπει στην πολιτική, ευχαριστώ. Να γίνει και αυτός βουλευτής ή υπουργός και να κρίνεται ως πολιτικός. Μάλιστα. Όχι να θεωρείται ότι είναι ο ίς και μόνος που έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε, κύριε Χαραλαμπίδου. Πάντως, το Βασιλικό είναι το κόμμα του κυρίου Γεωργιάδη που το δημιούργησε και το στήριξε μέχρι προσφάτως στη Βουλή. Και είναι ο γενικός ελεκτής που θέλετε, τους άφησε ανεκτεθειμένους. Κύριε Μιχαλάρα, και όποτε θέλει να κάνουμε τη συζήτηση με τα πρακτικά, βάλτε μια τελεία παρακαλώ πολύ. Να δείτε τι έλεγε ο Δημοκρατικός Συνεγερμός για το Βασιλικό. Κλείνουμε ραντεβού εδώ Δευτέρα Τρίτη. Να τα πούμε. Κλείνουμε το ραντεβού εδώ την Τρίτη, να τα πούμε. 600 εκατομμύρια τρύπα άφησε ο Δημοκρατικός Συνεγερμός. Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη που ξεκίνησε δεύτερο. Πάμε. Κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Μιχαλάρα. Το ότι παραβίαζε το τεκμήριο της αθωότητας δεν είναι δική μου θέση. Είναι ομόφωνη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μάλιστα. Το ότι έστεινε λαϊκά δικαστήρια, όπως συχνά κάνει και η κυρία Χαραλαμπίδου, δεν είναι. Τεκμηριωμένα και δεν έπιασαν το πόδι μου κανένας πριν από χρόνια. Είναι θέση, η ομόφωνη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ναι, και ολοκληρώστε, το ότι παρασύρθηκε από τις σιρήνες των δημοσκοπήσεων και της δημοσφιλίας, όπως συχνά κάνει και η κυρία Χαραλαμπίδου, δεν είναι δική μου θέση. Είναι θέση ομόφωνη του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ναι, και ολοκληρώστε με μια τοποθέτηση για να όταν κλείσουμε. Όταν είχε εσφαλμένη αντίληψη των αρμοδιοτήτων του, παραπλάνηση της κοινής γνώμης, εμπάθεια και τώρα διαβάζετε το σκεπτικό του δικαστηρίου. Βεβαίως διαβάζω, κύριε Μιχάλαρε. Όλοι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι εμείς οι ανάρμοστοι που αγωνιζόμαστε και τεκμηριώνουμε και έχουμε στηριχθεί και από διεθνείς οργανισμούς στις πράξεις μας. Έτσι, ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά είστε σαφείς, κύριε Χαραλαμπίδου, το διαβάζω και στα και μηνύματα ότι είστε σαφείς. Μας χαρακτηρίζουν ανέρμοστοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, δεν θα μας απολύσουν σήμερα, προλάβαμε τον χρόνο. Πάντως για να καθησυχάσω λίγο. Έλατε, τελειώσαμε. Για να καθησυχάσω. Μη μου ανοίγετε φάλιες τώρα. Για να καθησυχάσω την κυρία Χαραλαμπίδου, για να την έφερε ένα εκατομμύριο στα ταμεία της Δημοκρατίας. Βρέστε άλλο βουλευτή που να το έκανε. Μα καλό λόγο θα πω. Για να καθησυχάσω την κυρία Χαραλαμπίδου, η απόφαση του δικαστηρίου. Δεν ήταν εναντίον της κυρίας Χαραλαμπίδου. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Είναι εναντίον της διασφάλειας και της πάταξης της διαφθοράς. Τρίτη τα λέμε εδώ ξανά. Ευχαριστώ. Μόλις κλείσουν οι κάμερες, θα κλείσουμε και το ραντεβού. Αθλητική ενημέρωση.